εγώ καιρούς. Εδώ πέρα ο ήλιος μπαίνει ακριβώς απέναντί σας, δηλαδή μέσα στο κομμάτι που αφορά τις σχέσεις, αφορά τις συνεργασίες, αφορά γενικότερα τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους που είναι σημαντικοί όμως στη ζωή σας. Και εκεί πέρα, σε αυτό το τομέα, έχετε να κάνετε περισσότερη δουλειά μέχρι τις 22 Ιουλίου που θα παραμείνει ο ήλιος στον καρκίνο. Βέβαια, οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο έχετε αυτή την επιβάρυνση με κάποιο τρόπο που λέγεται Κρόνος. Σας οφείλει λοιπόν αρκετούς από εσάς σε ξεκαθαρίσματα, σε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον κάποιων σχέσεων στη ζωή σας, είτε είναι προσωπικές αυτές οι σχέσεις, είτε είναι επαγγελματικές. Μπορεί να νιώθετε λοιπόν αυτή την πίεση να προχωρήσετε σε αποφάσεις ή μπορεί τις αποφάσεις να τις παίρνουν άλλοι για εσάς και εσείς θα πρέπει να δείτε πώς θα αντιδράσετε στις δικές τους αποφάσεις. Μία περίοδος λοιπόν που η έμφαση είναι στις σχέσεις, στις συνεργασίες, στο γάμο, σε όλα αυτά τα θέματα, για κάποιους με μια γλυκιά γεύση, άσχετα αν υπάρχει κούραση, άσχετα αν υπάρχουν απαιτήσεις, αν είναι ένα διάστημα που πιέζει περισσότερο. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι και λίγο πικρή η γεύση, ειδικά όταν είσαι αποφασισμένος να αφήσεις ανθρώπους, καταστάσεις τη ζωή σου πίσω και να προχωρήσεις μπροστά. Όλα αυτά, τη στιγμή που συμβαίνουν, δεν είναι ποτέ μια πολύ ευχάριστη και ανώβηνη κατάσταση. Παρακάτω μπορεί να είναι ωραία τα πράγματα, αλλά τη στιγμή που γίνονται είναι πάντα κάτι το οποίο είναι πιο ζώρικο και πιο πιεστικό. Αυτό ισχύει περισσότερο για τους γεννημένους το Δεκέμβρη. Οι γεννημένοι τον Ιανουάριο ακόμα δεν έχετε πάρει γεύση από τον Κρόνο στο ζώδιό σας. Αυτό για σας θα συμβεί ουσιαστικά από το τέλος αυτής της χρονιάς και μετά, άρα καταλαβαίνετε ότι είστε αρκετά πιο ευνοημένοι γιατί είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα τώρα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλοι εγώ και ανεξαρτήτως δεκαημέρου, έχετε να κάνετε δουλειά με τις σχέσεις και τις συνεργασίες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε τους υδροχώους. Για τους υδροχώους, ο ήλιος στον καρκίνο εστιάζει πιο πολύ την προσοχή σας μέχρι τις 22 Ιουλίου σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά, τις συνθήκες τις οποίες δουλεύετε, το αντικείμενο το ίδιο της εργασίας, τους ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να δουλεύετε μαζί και βέβαια είναι και μια καλή περίοδος να εστιάσετε και σε θέματα που αφορούν την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι γυρίζοντας ο Άρης ανάβρωμος στο δικό σας ζώδιο μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, άρα θα πρέπει να είστε αρκετά προετοιμασμένοι και σίγουρα να έχετε προλάβει να δείτε τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Γι' αυτό λέω ένα check-up είναι πάντα μια καλή περίπτωση όταν είναι ο Άρης και ειδικά όταν μένει τόσο πολύ στο ζώδιό μας για να προλάβουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί αν δεν δίναμε σημασία. Ένα λοιπόν είναι το κομμάτι της υγείας και το άλλο είναι το κομμάτι της εργασίας που μπορείτε τώρα να την ενισχύσετε ακόμη περισσότερο μέχρι τις 22 Ιουλίου. Και πάμε στους ηχθείς. Μείνε μια χαρά μετατόπιση αυτή του ήλιου στον καρκίνο, είναι σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας αρκετά πιο δημιουργικό, σας δίνει ευκαιρίες και για περισσότερη διασκέδαση και για να είστε πιο κοινωνικοί. Δίνει επίσης ευκαιρίες στο κομμάτι που αφορά τα ερωτικά, εκεί πέρα δηλαδή να παίξουν πολλά σενάρια από καινούριες γνωριμίες μέχρι μία έτσι αναθέρμανση σχέσεων και βέβαια και σε ό,τι αφορά το κομμάτι που σχετίζεται με τα παιδιά, αν είστε γονείς ή αν είστε στη φάση που θέλετε να αποκτήσετε έναν απόγονο. Όλο αυτό λοιπόν μέχρι τις 22 Ιουλίου φαίνεται ότι μπορεί να έχετε σημαντικά νέα, σημαντικά γεγονότα επίσης, αλλά θεωρώ με την καλή έννοια της έκβασης των πραγμάτων, γιατί ο ήλιος στον καρκίνο είναι μια πολύ θετική θέση για το δικό σας ζώδιο. Αυτά.